για να μπορέσει να ξεριζωθεί από την καρδιά του ανθρώπου το πάθος που έχει στις αισθητικές ειδονές, στις ειδονές δηλαδή των αισθήσεων, λέγει ο Άγιος Νικόδημος στην πέμπτη του ανάγνωση στα πνευματικά γυμνάσματα, στο τρίτο μέρος, όπου ασχολείται με το πώς μπορεί ο άνθρωπος να θεραπευθεί από την προσκόλληση στις αισθησιακές ειδονές, στις ειδονές των αισθήσεων, και έτσι ελεύθερος να πορευθεί προς τον Θεό και να σηκώνει το σταυρό του, τον καθημερινό μιμούμενο στον Κύριο. Για να μπορέσει λοιπόν, λέει ο Άγιος, να ξεριζωθεί αυτό το πάθος που έχει ο άνθρωπος προς τις αισθήσεις και τις ειδονές των αισθήσεων, το οποίο από την πρώτη ηλικία ρίζωσε τόσο βαθιά, χρειάζεται μια μεγάλη δύναμη. Και στη συνέχεια χρειάζεται μια ταπεινή και καρτερική προσευχή για να πετύχει κανείς αυτή τη δύναμη. Γιατί βέβαια από μόνος του άνθρωπος δεν έχει αυτή τη μεγάλη δύναμη, αλλά από τον Θεό μπορεί να τη λάβει. Γι' αυτό χρειάζεται προσευχή πολύ για να επιτύχεις αυτή τη μεγάλη δύναμη. Πρέπει να λέγεις και εσύ, αδελφέ, λέει ο Άγιος, συνεχώς με το σειράχ προς τον Κύριο. Κύριε Πάτερ και Θεέ της ζωής μου, κοιλίας όρεξης και συνουσιασμός μη καταλαβέτω σαν με, και ψυχή ανεδή μη παραδώσμε. Κύριε Πατέρα και Θεέ της ζωής μου, η λεμαργία και η λαγνία ας μη με κυριέψουν και μη με παραδώσεις σε ψυχή αδιάντροπη, ψυχή ανεδή, ψυχή δηλαδή που έχει ανέδεια, αδιαντροπιά, μη με αφήσεις να πέσω σε αυτή την κατάσταση, μην αφήσεις την ψυχή μου να γίνει ανεδής. Σήκωσε, λέγει, Κύριε, από την καρδιά μου αυτή την αχόρταστο δίψα των επίγειων ειδονών και μη με δώσεις στα χέρια της αδιαντροπιάς και της ακολασίας μου. Επειδή η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορεί να σου δώσει τώρα η δικαιοσύνη του Θεού είναι το να σε αφήσει στα χέρια της αισθήσεώς σου και της ακολασίας σου, η οποία ονομάζεται ανέδεια. Και ψυχή ανεδή μη παραδώσμε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμωρία, η ανέδεια. Να σε αφήσει ο Θεός δηλαδή, να χάσεις κάθε ίχνος ντροπής και να παραδοθείς στις αισθήσεις και στην ακολασία. Ψυχή ανεδή μη παραδώσμε, γιατί αυτή, για να θεραπεύσει την επιθυμία της, η ανέσχυντος δηλαδή ψυχή, δεν παίρνει απολόγια και λογαριασμούς από συλλογισμούς. Δεν φοβείται ούτε τους ανθρώπινους νόμους, ούτε τους θεϊκούς. Δεν ντρέπεται ανθρώπους. Αυτή επίσης ονομάζεται αδιφαγία, δηλαδή αχαλήνωτη κατανάλωση φαγητών, όρεξης των φαγητών αχόρταστη και χωρίς χαλινάρι. Γιατί εκείνα τα φαγητά που έπρεπε να τη χορταίνουν, αυτή την κάνουν να πεινά περισσότερο. Λοιπόν, αφιερώνω συχνά και εσύ στον Θεό, να αφιερώνεσαι συχνά στον Θεό, να αφοσιώνεσαι στην προσευχή και να παρακαλάς αυτό να σε ελευθερώσει από τον μεγαλύτερο από όλους τους εχθρούς σου, που είναι εσύ ο ίδιος. Είσαι εσύ ο ίδιος, η ίδια σου η θέληση και η παράνομη κλίση σου την οποία έχεις στις ειδονές. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο και βασικό φάρμακο. Ύστερα από την προσευχή, που είναι το πρώτο και κύριο φάρμακο για να λάβεις τη δύναμη από τον Θεό και να ελευθερωθείς από τις ειδονές των αισθήσεων και την προσκόλληση σε αυτές, έπειτα από αυτό, λέει ο Άγιος, πρέπει να κάνεις και εσύ εκείνο που είναι της δυνάμεώς σου, ό,τι μπορείς και εσύ, ό,τι εξαρτάται από εσένα.
για να ελευθερωθείς από αυτές τις δονές. Και να λοιπόν λέγει που σου φανερώνω τρία μέσα, τρία εργαλεία, τρεις τρόπους, με τα οποία εάν εργαστείς, εάν τα χρησιμοποιήσεις καλώς, θα σου δώσουν μεγάλη βοήθεια. Το πρώτο θεραπευτικό μέσο ενάντια στις ειδονές και την προσκόλληση στις ειδονές τις γήινες και στις θυσιακές είναι το να μην βλέπεις τις ειδονές του κόσμου στο πρόσωπο αλλά στους ώμους. Δηλαδή, το να μην βλέπεις το παρόν καλό που έχουν οι ειδονές ή δείχνουν ότι έχουν αλλά το μελλοντικό τέλος τους. Το πού καταλήγουν, πού οδηγούν και μάλιστα την ώρα του θανάτου σου, όπως σου παραγγέλει ο σοφός Σολομών. Τι λέγει, «Εάν γάρ εις τας φιάλας και τα ποτήρια δώσ' τους οφθαλμούς σου, ύστερον περιπατήσεις γυμνότερος υπέρου. Εάν παραδοθείς εις τις φιάλες, δηλαδή εις τα ποτά και εις τα ποτήρια, κατόπιν θα βαδίσεις πιο γυμνός και από το ουδοχέρι, γιατί ακριβώς θα πέσεις εις την κρεπάλη και τη μέθη και θα χάσεις κάθε αυτοέλεγχο». Και στη συνέχεια πάλι λέγει «Το δε εσχατόν σου, ως περ υποόφεως πεπληγός εκτείνεται και ως περ υποκεράστου διαχείται αυτό ο Υιός». Και το τελικό αποτέλεσμα, εκεί που θα καταλήξεις, το τέλος σου θα είναι σαν να σε δαγκώνει ένα φίδι και θα σκορπίζεσαι όπως σκορπίζεται αυτός που τον πλήγωσε ένα φίδι κερασφόρο, ένα φίδι με κέρατο. Μία μόνο ωραία όψη κάμνει τώρα η ζωή των τριφλών ανθρώπων που είναι παραδομένοι στο να θεραπεύουν πάντοτε τις αισθήσεις τους. Αλλά πόσο θα παραμείνει αυτή η όψη της ζωής, ειδού που σε λίγο καιρό, αδελφέ, θα πέσεις στο κρεβάτι και από όλη την περασμένη γλυκύτητα που δοκίμασες δεν θα σου μείνει τίποτε άλλο παρά το πικρό κέντρο της συνείδησης. Το κέντρημα της συνείδησης, ο έλεγχος αυτής. Θα σου λέγει πώς έχασες στη ματιότητα, στις ματιότητες και στις μανίες της ψευδής. Όπως λέγει ο Δαβίδ, εκείνον το χρυσό καιρό που σου έδωσε ο Θεός με τόση ασπλαχνία για να κερδίσεις μια αιώνια ευδαιμονία. Θα σε τύπτει τότε η συνείδησή σου για αυτή την απώλεια του πολύτιμου χρόνου που δεν γυρίζει πίσω. Τότε θα πεις με βαρύ αναστεναγμό, «Η παρούσα ζωή μου δόθηκε μόνο για να κερδίσω τη μέλουσα και εγώ σε τι την ξόδεψα, δημιουργήθηκα για να δουλεύω έναν Θεό παντοδύναμο και εγώ δούλευσα μόνο τον εαυτό μου. Ευάλθηκα σε αυτόν τον κόσμο για την ψυχή και όχι για το σώμα και εγώ έζησα σαν να μην είχα να σώσω μια ψυχή αθάνατο. Αλίμονο σε μένα». Διαβάζουμε εις την Έξοδο, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι ο Μωυσής για να μεταβάλει το νόφι εις μία ράβδο, η οποία έγινε όργανο τόσων τερατουργημάτων, δεν έκανε τίποτα άλλο παρά έπιασε το νόφι από την ουρά, όπως τον επρόσταξε ο Θεός. «Έκτινε τη χείρα σου και επιλαβού της Κέρκου και πιάσε το φίδι από την Κέρκο, από την ουρά. Κάμε και εσύ παρομοίως, πιάσε τις ειδονές του κόσμου από την ουρά τους, δηλαδή συλλογήσου το τέλος τους, το τέλος των ειδονών». Τώρα αυτά είναι σαν φίδια και σε φαρμακώνουν οι ειδονές. Αν τα πιάσεις όμως από το τέλος, αν σκεφτείς πού έχουν να καταλήξουν, ότι αυτές έχουν να καταντήσουν στο θάνατο, δηλαδή σε μια βρώμα και δυσοδεία και σε μια σύψη και φθορά, είμαι βέβαιος ότι πρόκειται να τις αποστραφείς, να τις καταφρονήσεις
και έτσι θα σου γίνουν όργανα για να αποκτήσεις κάθε καλό. Μάλιστα, αν ίσως και στο λογισμό του θανάτου που είναι κοντά, προσθέσεις και εκείνον που τον κατασταίνει απείρως φοβερότερο. Δηλαδή, αν ίσως προσθέσεις και τον στενό λογαριασμό όπου έχεις να αποδώσεις γρήγορα στο κριτήριο του Θεού. Μαζί με τον θάνατο, στον οποίο καταλήγουν οι ειδονές, να σκεφτείς και το κριτήριο του Θεού, την απολογία που πρόκειται να δώσεις σύντομα. Και άκουσε πώς μας συμβουλεύει πάνω σε αυτήν την υπόθεση ο σοφός Σολομών. Αφού αυτός δοκίμασε για να θεραπεύσει τις αισθήσεις και την καρδιά του με κάθε λογής ειδονή, έκανε αυτό το λάθος. Αντί να θεραπεύσει τις αισθήσεις και την προσκόλληση στις ζωνές των αισθήσεων με την εγκράτεια, προσπάθησε να ικανοποιήσει τις αισθήσεις του. Και γι' αυτό και μας λέγει «Εφραίνου, λέγον, νεανίσκε, νεότητή σου, και αγαθινάτωσε η καρδία εν ημέρες νεότητός σου, και γνώθη ότι επί πάση τούτης άξισε ο Θεός εις κρίσιν», λέγει στον Εκκλησιαστή. Τι πικρά ηρωνία και τι περιπαίγνιο είναι αυτό. Είναι πράγματι κάτι που ακούγεται ως κάτι περιπαικτικό, αυτό που μας λέγει ο Άγιος. Χαίρε, λέγει, ναι, κατά το φρόνημα και το λογισμό και εφραίνου. Θεράπευε τις αισθήσεις και την καρδιά σου με κάθε ειδονή, αλλά να ξέβρεις ότι σε λίγο καιρό θα προσκαλεστείς σε ένα κριτήριο, σε ένα δικαστήριο, μπρος το οποίο τρέμουν οι ίδιοι οι Άγιοι που βασάνισαν το σώμα τους με κάθε λογής σκληραγωγία. Και αν οι Άγιοι τρέμουν λοιπόν, που πέρασαν τη ζωή τους με τόση σκληραγωγία, πόσο θα πρέπει εσύ να τρέμεις το κριτήριο και να μην κάνεις πράξη αυτό που ηρωνικά σε προτρέπω, να μην παραδοθείς δηλαδή στις αισθήσεις και στις ειδονές τους, στις κρεπάλες και στις μέθες, στις απολαύσεις τις γήινες και σωματικές. Και αυτό είναι το πρώτο φάρμακο που μας δίνει ο Άγιος Νικόδημος. Δηλαδή, το να μην βλέπεις τις ειδονές του κόσμου στο πρόσωπο, αλλά στους ώμους. Μην βλέπεις δηλαδή αυτό που σου δείχνουν τώρα, ότι είναι κάτι το καλό και ευχάριστο, αλλά το πού καταλήγουν, ποιο είναι το τέλος τους, που είναι η απώλεια. Το δεύτερο φάρμακο των ειδονών είναι να διαβάζεις, λέει ο Άγιος, τους βίους των Αχίων, γιατί σε αυτούς μπορείς εκεί να δεις πάρα πολλά πράγματα ωφέλιμα για την ψυχή σου. Και το λιγότερο καλό απ' όλα που μπορείς να βγάλεις, ή μάλλον το λιγότερο θα βγάλεις από εκεί δύο καλά. Το ένα, ότι θα ντραπείς συγκρίνοντας τα έργα των Αγίων με τα δικά σου, και το άλλο, ότι θα πάρεις θάρρος και παράδειγμα να κάνεις και εσύ κάποιο καλό έργο άξιο, αντάξιο του ονόματός σου, του χριστιανικού, για να αποδειχθείς και εσύ αληθινός χριστιανός. Και γι' αυτό το όπλο θα μιλήσουμε εκτενώς στο επόμενο κήρυγμα, όπως και για το τρίτο όπλο, το οποίο, λέει ο Άγιος, είναι το να αρχίσεις, αδελφέ, και εσύ να νικάς σε μερικά τις αισθήσεις και τις ειδονές σου. Να στερηθείς κάποια πράγματα, τα οποία δεν φαίνονται εκ πρώτης όψεως αμαρτωλά, αλλά όμως πολύ εύκολα οδηγούν στην αμαρτία. Και δίνει ο Άγιος παραδείγματα. Να κάνουμε λοιπόν και εμείς αγώνα και να αντιστεκόμαστε σε αυτή την επιθυμία για την ικανοποίηση των αισθήσεων. Και μαζί με αυτό το φάρμακο και με τα δύο άλλα, δηλαδή τη μελέτη των βίων των Αγίων και το να βλέπουμε το τέλος, την κατάληξη, το που οδηγούν αυτές οι ειδονές και όχι μόνο αυτό που μας παρουσιάζουν εκείνη τη στιγμή, ότι είναι κάτι ευχάριστο και ωφέλιμο,
με αυτά τα φάρμακα και με την προσευχή τη δυνατή να επιτύχουμε τη θεραπεία από αυτή την προσκόλληση στις ειδονές, την απαλλαγή μας από την φιλιδονία που τόσο μας εμποδίζει, μας ζημιώνει και μας γκρεμίζει στην απώλεια. Και έτσι έχοντας καθαριστεί από αυτό το πάθος, με τη χάρη του Θεού να έχουμε αγαθές ελπίδες για τη σωτηρία μας. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.